δικό σου πρόσωπο, έτσι. Ακόμα και τα παιδιά, ο Κρατερός, η Φέδρα, η Μαριάννα που παίζουν μαζί στο σύριαλ, την πρώτη φορά και τη δεύτερη και ακόμα και τώρα, να σου πω την αλήθεια, κοιτάζουν τα μάτια μου για να νιώσουν ότι είμαι εγώ, γιατί είναι τόσο πολύ πιστικό αυτό το πράγμα και από κοντά, όχι μόνο στο γυαλί, που λίγο σοκάρει και αυτούς που με ξέρουν. Ξέρεις. Δηλαδή προσπαθούν να... Εσύ τα βλέψανε αυτό σου έτσι. Ναι, αισθάνομαι ότι είμαι κάποια άλλη. Δεν καταλαβαίνω ότι είμαι εγώ. Δεν μπορώ να αισθανθώ ότι είμαι εγώ. Ούτε πώς θα φανταστείς ποτέ τον εαυτό σου τέτοια κατάσταση έτσι. Εντάξει, όχι, αλλά τώρα... Δεν θα ήθελε, σε πάση περιπτώσει. Ναι, ας πούμε ότι δεν θα ήθελε. Ας πούμε ότι δεν θα ήθελε. Η οποία Τατιάνα είναι έγκυος, όχι με τον άντρα της, τον Αριστίδη, αλλά με τον Παύλο. Με τον Παύλο. Και? Και αρχίζουν τα πολύ ωραία που θα γίνουν μετά. Αρχίζει να περιπλέκεται πάρα πολύ η ιστορία στο μέλλον. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα γιατί, ξέρεις, διάβαζα χθες και τα καινούργια επεισόδια που ήρθανε και συμβαίνουν συγκλονιστικά πράγματα στο μέλλον. Η αλήθεια είναι ότι η Τατιάνα δεν είναι μόνο ότι εκδικείται, έχει ξεπεράσει τα όρια. Τους έχει πάρει όλους η μπάλα. Δηλαδή ακόμα και ο Αριστίδης που δεν της έφταιγε, του κάνει κακό. Ακόμα και η Μαριάννα της κάνει κακό. Δηλαδή είναι αυτό που κινεί τα νήματα όλων και είναι και ένα από τα στοιχεία φυσικά που με κάνουν λατρεύω αυτό το ρόλο. Γιατί έτσι με μία μαεστρία πολύ καλή και προσεγμένη κινεί τις ζωές όλων. Χωρίς να εκτίθεται όμως. Χωρίς να εκτίθεται ποτέ. Δεν την καταλαβαίνει κανείς. Λοιπόν, άκου να σου πω για να γελάσεις. Μου στέλνει λοιπόν προχθές ο Βασίλης Οθωμόπουλος ένα μήνυμα από ένα κοριτσάκι που του έστειλε στο Facebook και του λέει: Αχ, κύριε Βασίλη μου, σας παρακαλώ, αυτή η Τατιάνα πότε θα ξεσκεπαστεί? Εντάξει, δεν λέω, η κυρία Καρά είναι πάρα πολύ καλή σε αυτό και μου αρέσει πάρα πολύ και την αγαπάω. Αλλά την Τατιάνα δεν θέλω να την βλέπω, θέλω να την χαστοκίζω. Επιτέλους σας αποκαλυφθεί, δεν αντέχω άλλο. Τα κάνει όλα και όλα, τη βγάζει λάδι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να συνεχιστεί.